Εντό 15 ημερών οφείλουν να βάψουν τι καλύβε του οι ιδιοκτήτε του στο Δέλτα του Εύρου. Ο χρωματισμό είναι συγκεκριμένο: πράσινο τριγύρο και κεραμιδί οροφή. Η διαδικασία εμπεριέχεται στην νομιμοποίηση αυθαίρετων κτηρίων που πέρασε για τι καλύβε προκειμένου να χαρακτηριστούν φυλάκια. Παράλληλα, την Τρίτη, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εθνική Άμυνα, Πάνου Καμένου, οι ιδιοκτήτε καλυβών θα προσπαθήσουν να συνάψουν επαφή μαζί του προκειμένου να συζητήσουν επί των θεμάτων που του απασχολούν. Μα ενημερώσαν από το... ο δικηγόρο του Συλλόγου και ο πολιτικό μηχανικό τότε που είχαμε κάνει τα χαρτιά για να ενταχθούμε στον νόμο περί μέσα στο Δέλτα, ε, πρέπει να κάνουμε κάποιες ενέργειες μέσα σε 15 μέρες, να βάψουμε τις καλύβες περιμετρικά γύρω-γύρω με πράσινο και πάνω με κόκκινο. Αυτό είναι επίγον, πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να ενταχθούμε στο καινούργιο νόμο περί όπω όπως σας είπα. Ε, τώρα την Τρίτη περιμένουμε και τον κύριο Καμένο θα κάνουμε κάποιες ενέργειες, ήδη ξεκινήσαμε μαζί με τον πρόεδρό μας να κάνουμε κάποιες ενέργειες για να μπορέσουμε να, κάνουμε, να έχουμε μια επαφή μαζί του να δούμε πλέον αν θα ισχύει αυτό που μας είχε πει την τελευταία φορά που είχε έρθει, πως θα μας χαρακτηρίσει παρατηρητήρια των φλάγων και θα δούμε τώρα την τρίτη τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτε των καλυβών δεν χρωματίσουν το εξωτερικό του, ο Αλιέα και οι ιδιοκτήτη καλύβα, Θανάση Καμιλάρη, θεωρεί πω θα κατεδαφιστούν ανεξαρτήτω αν έχουν δηλωθεί. Σύμφωνα με τον κύριο Καμιλάρη, το διάστημα των 15 ημερών φαίνεται να είναι αρκετό για του ιδιοκτήτε ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία λόγω χρωματισμού. Όσε καλύβε δεν γίνουν, ε, δεν τι δεν τις βάψουν, άκουσα εχθέ ότι θα γκρεμιστούν. Άσχετα αν τι έχουν δηλώσει. Τι έχουμε δηλώσει με χαρτιά κανονικά θα κρεμιστούν. Το θέμα είναι το αν προλαβαίνουμε. Νομίζω πως προλαβαίνουμε. Εάν σφιχτούμε όλοι, προλαβαίνουμε. 15 μέρες είναι αρκετές. Έτσι, αλλά πρέπει να πάμε να τις κάνουμε.